Κάτσε να φάω. Αυτά πειράζω. Που κάνουν τώρα, δεν έχω ξεκινήσει. Έλα, δεν πειράζει που το χαλάμε τώρα. Το τυράκι, πώς λιώνει. Δεν έχω μαλαδί. Όπω το ζεστή, ζεστή. Ναι, τι θα σας κάνω, θα μείνει ζεστή. Γρήγορη, Γρήγορη, δεν θα σου πω. Δεν μετράει αυτή η μπουκιά, μπορούμε να δοκιμάσουμε και μετά, σαν να μην δοκιμάσουμε. Ναι, μπορούμε να δοκιμάσουμε άλλη μία, έχει δίκιο. Ναι, κάτσε να φάω και λίγο. Για φάτε. Να σου πω κάτι. Πεινάτε, βλέπω, ή τέτοια ώρα που έρχεσαι. Εντάξει. Πεινάμε. Πω πω τέλειο. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ. Είσαι υπέροχο. Break και επιστρέφουμε σε λίγο. Με άλλα πράγματα. Λάκα κάνουμε. Λοιπόν. Πω πω πίνασα. Μην μου τον αγχώνει τον άλλο. Ποιο μου τον εστρεσάρει το σεφ. Όχι, κανένα, μια χαρά. Εγώ θα έρθω από εδώ, Χρήστο, κανόνε την πορεία σου. Άλεξ, τι θα μα φτιάξει, εσύ, πε. Έλα, καλώ το εδώ είσαι. Λοιπόν, θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη πίτα. Πολύ ωραία. Την υποσχέθηκα του Στέλιου, δεν ξέρω αν είναι εδώ, στου Στέλιου, γι' αυτό θα την κάνω. Να τον Στέλιο. Μου έδωσε μια πολύ ωραία ιδέα. Μπράβο. Και θα κάνουμε μια πολύ γρήγορη πίτα που μπορούν οι νοικοκυρές στο σπίτι να την κάνουν μέσα σε 10 λεπτά. Και οι νοικοκύριδες. Ναι, οι νοικοκύριδες, εντάξει, είναι λίγοι, αλλά τόσο μεζές με την πύρα είναι φοβερός να κάνεις παρεάκι, να δεις ματς. Ναι, έχει ακόμα ματς. Ποιος παίζει πάλι. Δεν παίζει κανένας. Θα παίξω. Παίζει όφη Κυριακή. Παίζει όφη Κυριακή. Παίζει όφη αθλητικό τμήμα. Δευτέρα. Δευτέρα. Με Αστέρα Τρίπολης. Όφι, Ναι, εντάξει. Ωραία. Ωραία. Λοιπόν, να πούμε τα υλικά για να ξεκινήσουμε σιγά-σιγά. Θα με το πει γιατί το φέρα εγώ να το βάλω λίγο πάνω. Εντάξει, εγώ θα ασχοληθώ με τα υπόλοιπα. Ελαιόλαδο, το βασικό μας υλικό. Δεν πάμε πουθενά χωρίς αυτό. Αυγουλάκια, εδώ έχουμε διάφορα αλαντικά να υποθέσω. Έχουμε και λουκανικάκι, χοιρινή, ομοπλάτη και ζαμπόν. Που τα έχω βάλει όλα μαζί. Μια χαρά. Ωραία. Το τυράκι μας, αλάτι, πιπέρι και κάτι μου λείπει. Οι τορτίγες πού είναι. Θα σας δείξω. Όπω νόμιζα ότι τις ξέχασε. Όχι, αλήθεια. Τις ξέχασα. Λοιπόν, το πάω από την αρχή. 4 τορτίγες, 2 αυγά, 200 ml γαλατάκι, ναι. 50 γραμμάρια μοτσαρέλα, 50 γραμμάρια γκούντα, 50 γραμμάρια έντα, τις 5 φέτες από χοιρινή ομοπλάτη ζαμπόν, μπέικον, 2-3 λουκανικά και φραγκφούρτη και αλάτι και πιπεράκι. Τέλος. Τα έχει κρύψει πονηρά. Τα πάμε. Για μην ξεραθούν. Τι είναι, έτσι το κάνουμε. Τα πάμε, τι είπαμε. Τα πάμε. Εννοώ, τα πάμε φοβερή. Α, τα πάμε. Είναι, να είχαμε να λέγαμε. Τα πάμε, τα λέγαμε. Κατάλαβε έτσι αυτό. Πάμε τώρα να πούμε στον κόσμο να ξεκινήσουμε. Εγώ βάζω πρώτα. Το ξέρω, Λευτέρη θα φύγει. Θα φέρω μια σόδα. Εντάξει. Πάμε τα αυγά εδώ, μέσα στον μπολ. Πάρε και τη σόδα μα. Εντάξει. Ωραία. Προσθέτω τα αυγουλάκια μα. Σήμερα θα εργαστώ ή έχω ρεπό. Δεν ξέρω, θα δείξει. Α, νομίζω ότι θα έχει ρεπό. Έχει βάλει δύσκολα πράγματα να συμβούν. Τίποτα. Βάζουμε το γάλα. Τα είπαμε το γάλα πριν. Το διάβασα εγώ από τη συνταγή γιατί. Ωραία, άρα βάζω τα υγρά όλα μαζί. Εντάξει. Κάτσε κάτι γαλατάκι είναι αυτό. Φρέσκο. Οκ. Okay. Εντάξει. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχει σημασία, αλλά πάω να ρωτήσω. Όχι, δεν έχει καμία σημασία. Μία πρέζα αλάτι. Ωραία. Μία πρέζα πιπέρι. Το μόνο που θα κάνεις τώρα εσύ. Να ανακατέψω. Λίγο, λίγο. Είσαι να σπάσω τα αυγουλάκια για να κόψω εγώ τις τορτίγες, εντάξει. Φουέ. Ναι, φουέ. Φουέ, χάρηκα Χριστιαν. Μπράβο. Άρα ανακατεύουμε τώρα μαζί τα αυγουλάκια με το γάλα. Ωραία. Να γίνει ένα ωραίο μείγμα. Δείτε τώρα, εγώ κόβω τις τορτίγες για να προλάβουμε λίγο τη συνταγούλα. Έχεις χρόνο, μη μου στρεσάρεις. Α, έχω. Εντάξει τότε. Τέλεια. Οπότε τώρα αυτό που κάνει η Κριστιανά, το κάνει μια ομογενοποίηση να γίνει όλο ένα μείγμα. Ωραίο. Το κάνω αυτό, δεν μπορεί να πει. Τέλος, έχουμε τελειώσει, είναι έτοιμο. Δεν θέλουμε τίποτα άλλο, ναι. Τώρα έχω πάρει εγώ τις τορτίγες, τις έχω κάνει ένα ρολάκι. Απλό, να η τορτίγια είναι εδώ. Έχουμε κάνει ένα ρολάκι και το κόβω σε. Λωρίδες. Ναι. Okay. Εδώ. Εντάξει. Πάμε. Να κόψω την τορτίγια. Εντάξει, τώρα αυτό παρά είναι εύκολο και νομίζω ότι και ένας φοιτητής θα μπορούσε κάλλιστα. Να φτιάξει κάτι αντίστοιχο, οπότε να μπει τώρα στη διαδικασία. Όχι φίλο, όχι αλεύρι, όχι πράγματα δύσκολα, δυσνόητα που μπορεί να μην τα γνωρίζει. Μπορεί να είναι και μακριά από τη μανούλα. Οπότε σε αυτή τη φάση μπορεί πολύ εύκολα να το δοκιμάσει. Για είναι πάρα πολύ εύκολο, είναι πάρα πολύ νόστιμο. Νέους που εργάζονται. Και είναι μια πιτούλα που τη λέω εγώ, λίγο διαφορετική. Είπαμε, θα κάνουμε γρήγορα νόστιμα πράγματα στην απλά εκπομπή. Όχι τώρα σύνθετα και δύσκολα. Καλά, και αυτά μας αρέσουν και τα θέλουμε. Ναι, θα τα κάνουμε και αυτά, αλλά όχι τώρα. Εντάξει, σιγά-σιγά. Εδώ θέλω να πω ότι μπορούμε να κάνουμε πίτα με κολοκύθι. Πίτα που μπορούμε να στραγγίξουμε, να τρίψουμε τα κολοκύθια, να στραγγίξουμε μια πολύ ωραία πετσέτα, να τραβήξουμε το ζουμί που λέμε, να βάλουμε τα κολοκύθια. Την ίδια διαδικασία που κάνουμε εδώ, θα κάνουμε και την ίδια κολοκυθόπιτα. Βάζουμε και αλαντικά. Με τορτίγια πάλι. Με αλαντικά ή. Όχι. Όχι. Αντικαθιστούμε. Μπορεί να κάνουμε με σπανάκι. Με μια, δηλαδή μια γέμιση πίτα σπανακόπιτα, την οποία θα την κάνουμε έτσι και θα κάνουμε μια πίτα όπω σα δείξω τώρα. Είναι πάρα πολύ απλή και πάρα πολύ νόστιμη. Λοιπόν, ωραία, θα φτιάξω. Το σούκου. Ωραία, και θα μου στείλει. Καλά, θα σε πάρω ένα τηλέφωνο πριν για να είμαι σίγουρη ότι θα κάνω το κεφάλι. Πάμε. Μου. Βάλε μέσα τώρα εκεί όλα τα τυριά. Ωραία. Πάμε. Τα έχουμε βάλει εδώ. Όλα. Μισό λεπτό, γιατί δεν θέλω να χάσω και τίποτα. Με κυνηγάει με ένα σεφ μετά, δεν θα πάω. Τίποτα, τίποτα. Ανακάτεψε και αυτά μαζί. Μάλιστα, βάζω και αλαντικά.
Βάλτε τα λαντικά όλα. Εγώ βλέπω, πληθώρα εδώ. Βέβαια, τι, θα μαγειρέψουμε ή όχι. Παναγία μου, ορίστε, σουσέφ μου. Ναι, λατζές παρακαλώ. Μήπως να μου δώσεις, παρακαλώ, την ξύλινη κουτάλα σουσέφ. Όχι, θα, τώρα, βλέπεις, τώρα θα βάλω χεράκι. Εντάξει, παίρνω αυτό. Θα βάλω χεράκι, θα ανακατέψω όλα τα μείγματα μαζί με την τορτίγια. Αυτό το μείγμα μαζί με την τορτίγια. Οπότε. Αλλά παρά είναι εύκολο τώρα. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Πίστευα θα είναι κάτι πιο δύσκολο, να πω την αλήθεια μου, αλλά εδώ βλέπω τα πράγματα κυλούν ομαλά. Είπαμε, θα κάνουμε πολύ εύκολα πράγματα, νόστιμα και ωραία. Και αυτό είναι και γρήγορο και δεν χωράει καμία δικαιολογία. Σαν και εμένα πολλές φορές λέω, δεν πρόλαβα να μαγειρέψω, δεν θα φάω τώρα, θα φάω το βράδυ να γυρίσω σπίτι. Ναι, εντάξει. Όχι. Αυτό όχι. Ορίστε. Είναι η τορτίγια πολύ ψηλή. Τώρα την πιάνω όπως είναι, τη βάζω μέσα εδώ. Κάτσε να πάω από εδώ να μην σε ενοχλώ. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν με ενοχλείς. Άρα, έχω βάλει τορτίγια, έχω βάλει τα λαντικά, έχω βάλει το αυγό, έχω βάλει το γάλα. Όλα, δεν λείπει τίποτα. Τίποτα. Και ανακατεύω. Όλα να γίνουν μία μάζα. Όλα. Πώ μπορεί, παιδί μου, και να σου πω και κάτι. Δεν τη φαίνεται τόσο νόστιμη. Ενώ άμα κάποιο τώρα ακούσει τορτίγια, αλλαντικά σου λέει εντάξει, παιδί μου, τι διαφορά τώρα να έχει. Τίποτα. Άμα δεν το δοκιμάσει, δεν πρόκειται να καταλάβει και η φαντασία παιδιά, δεν φτάνει μέχρι εκεί. Είναι πάρα πολύ εύκολο και ξαναλέω, εντάξει, τίποτα, καμία συνταγή δεν είναι παρθενογένεση, ούτε δικιά μου. Είναι κάτι μπορεί να το έχω δει κι εγώ. Μόνο, ρε, παιδιά, σιγά, και τι εντάξει, καμία συνταγή δεν είναι. Απλά εσύ. Είναι που λέμε πολλές φορές είναι η μαγειρική αντίληψη που λέω και με το θέμα. Είναι πώς εσύ το. Κοίταξε, μα μπορεί να έχεις δει κάτι παρεμφερές και εσύ να το διανθείς και να το κάνεις κάτι άλλο. Μα έτσι συμβαίνει πάντα. Έτσι έρχεται και η έμπνευση. Αυτό. Και τώρα τι κάνω. Έχω το τηγάνι μου σε μέτρια φωτιά. Δεν θέλουμε να καίει και έτσι. Να τσιριτσιρίζει. Νομίζω είναι έτοιμο εδώ. Και τι κάνω τώρα. Έχω βάλει το λαδάκι μου. Εντάξει. Θα το πάω όπως μία ομελέτα. Να δώσω τον κόσμο να καταλάβει. Τέλεια. Ναι. Θα το πάω. Εντάξει. Βοηθάμε εδώ. Μια χαρά. Και τώρα όπως είναι, το βάζω μέσα, εδώ. Θέλει μέτρια φωτιά. Δες πόσο ωραία πιάνει όλο το μείγμα, βλέπεις. Έχει πιει το αυγό. Να σου πω και κάτι, και χορταστική σίγουρα δεν είναι μόνο για έναν άνθρωπο και μπορεί αν θέλει να το αποθηκεύσει, υποθέτω, στο ψυγείο, να φάει την επόμενη μέρα. Δεν πάει κάτι. Είναι, όχι, εννοείται και ζεσταίνεται και ξαναπάμε πάλι και μια χαρά. Δεν έχει. Πολύ ωραία. Είναι πολύ νόστιμη. Και θέλει από αυτή την πλευρά, για να δώσω στον κόσμο να καταλάβει, από αυτή την πλευρά θέλει 4 λεπτά. Τίποτα. Σε μέτρια φωτιά και 4 λεπτά από την άλλη. Και είναι έτοιμη. Βάζουμε καπάκι. Ναι, μισό λεπτό λίγο να τη δω. Να δουλειάζουμε. Τσεκαρέτινα να είμαστε safe. Εντάξει. Ωραία. Κουτάλα, ορίστε. Άκου τώρα εδώ. Επίσης, άμα θέλουμε, τώρα δεν ξέρω αν έχει αξία να το κάνεις πριν ή μετά, μπορούμε να εμπλουτίσουμε τύπου με λαχανικά. Θέλω να βάλουμε ντοματούλα, πιπεριές, ελίτσες, μανιτάρια. Ό,τι θέλεις μπορεί να κάνεις. Εγώ το έκανα τώρα μαλαντικά. Καλά, σίγουρα, αλλά θέλω να πω ότι κάποιος που θέλει και κάτι παραπάνω το βάζει πριν ή το βάζει μετά. Αναλόγως τι υλικό είναι αυτό και. Πιπεριά, για λέω. Ωραία, μετά. Γιατί θέλει σοτάρισμα. Οκ. Εντάξει. Εγώ βλέπεις δεν τα έχω σοτάρει, τα βάζω όπως είναι ομά. Δεν έχω σοτάρει τίποτα. Θα πάρει λίγο. Και είναι ένας πολύ. Ναι, βάλ' το. Κάτσε να βοηθήσω. Εντάξει. Σεφ. Και είναι ένας πολύ ωραίος τρόπος για να μπορούμε να κάνουμε κάτι εύκολο στα παιδιά μας. Μπορεί αυτό να το πάρουν το πρωί για τα παιδιά που έκανε το ταπεράκι του, το ωραίο που φτιάχνει η μαμά και ο μπαμπάς. Είναι πάρα πολύ απλό αυτό. Ωραία. Να ρωτήσω κάτι και τώρα ως διαμαγεία, κάτσε έχω να πειράξω αυτό που φάγαμε εμείς. Να μην πολύ φαίνεται. Και φωνάζει ο σεφ. Όχι, άνοιξε το. Το ανοίγω, αλλά είπα να το ανοίξω από την πλευρά που δεν έχουμε πειράξει κάποια μυρμηγκάκια εδώ που πειράζουν το φαγητό. Γιατί βρε, δεν φαίνεται καθόλου. Το κρύψα καλά. Περίτεχνα να κάνουμε τώρα ότι. Α, δεν κάτι ποντικάκια έχουμε εδώ στο στούντιο που ποτέ τσιμπολογούν. Τα ξέρω, πώς δεν τα ξέρω. Πιάστα. Πώς δεν τα ξέρω. Τέλεια. Και αφού περάσουν τα 4 λεπτά, την γυρίζουμε να επιτρέψουμε. Ναι, γυρίζουμε το μελέτα. Ωραία. Αλλά 4. Έχουμε το πιάτο, ναι, αλλά 4 είναι τιμή. Να αφήνουμε. Γεια σας. Μπράβο, ρε Αλεξάνδρε. Παιδιά, είναι πάρα πολύ. Μπράβο, κάτσε να δοκιμάσω. Ειδικά του μικρού, Λευτέρη, νομίζω ότι πρέπει να το. Ο μικρός τρελαίνεται με τέτοια σνακ γενικότερα στο σχολείο. Άσε που το παίζει και η ιστορία. Κοίτα, δεν μου φτιάξει μαμά, δεν μου φτιάξει μπαμπά. Όλα αυτά που μα έχει σπίτι τα κάνω, να ξέρει. Τα φτιάχνω καθημερινά. Ωραία. Γρήγορες, εύκολες συνταγές. Σαν πίτσα είναι. Απλά ο κόσμος πρέπει να ανακατεύει γιατί ξέρεις τι, μπορεί το τυρί να κολλήσει και να. Βλέπεις. Άρα σε χαμηλή φωτιά, έτσι. Βέβαια. Σε πολύ χαμηλή φωτιά. Είναι πολύ ωραία. Και άμα θες και να την εμπλουτίσει ακόμα περισσότερο, μπορεί να γίνει και αυτό. Και είναι ωραία ιδέα και για πρωινό, αν θέλει κάποιο κάτι διαφορετικό. Πρωινό. Μην τρώει καθημερινά το ίδιο. Και μεσημεριανό με λίγη σαλατούλα. Τα περάκι για τους αγρότες που θα πάνε τώρα σε ελιές, να ξέρετε. Εύκολες συνταγές. Για εσάς δουλεύουμε εδώ πέρα. Ορίστε. Είναι πολύ εύκολο. Σε 10 λεπτά. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Κολατσιό στις 12. Και με καμία προετοιμασία πολύ τίποτα. Τι είπε? Σφουγγάτο και κρασί. Στέλιο, εγώ θέλω να μου το κάνεις αυτό βέβαια μία μέρα. Να μου πεις, Άλεξ, το έκανα.
Γιατί για σένα το κάναμε σήμερα και βλέπεις πόσο ωραία. Ορίστε, και ένα σφουγγάτο βέβαια θα μπορούσαμε να έχουμε φτιάξει. Την Κυριακή δεν είναι η μέρα του. Την Κυριακή είναι το Άγιο Γιώργη του Μεθυστή, την Πόπτη και τον Σφουγγάτο. Ωραία. Εμείς τιμήσαμε τη Δευτέρα το σφουγγάτο. Αλλιώ το τιμήσαμε. Εγώ μόνη μου. Λοιπόν, εντάξει, το έχετε φάει όλο. Γιατί δεν το ήξερε εύκολα, τι να γίνει. Στο φούρνο μπορεί να φτιαχτεί. Μπορεί να φτιαχτεί. Μπορώ τώρα αυτό το τηγάνι πως είναι να το βάλω στο φούρνο. Μπράβο. 180 λεπτά. Να τον καντινάρουμε από πάνω λίγο. Μπορώ να τα κάνω τα πάντα. Εγώ προτιμώ λίγο τώρα να παιδευτώ λίγο. Κατάλαβε. Ναι. Εσύ θα κάνει ζωή σου δύσκολη. Ορίστε, έχει απορία, Αντώνη μου, εσύ να ρωτήσουμε τον σεφ. Είναι πεντανόστιμο το λέω εγώ. Δεν έχει, θα το έχουμε φάει. Ξάστο. Στέλιο, εσύ απορία. Είναι πεντανόστιμο, ε. Ναι, να αλλάξει κανάλι εικόν το κάνει. Ορίστε. Σωστό, σωστό. Το σπανάκι είναι νόστιμο. Τρώγεται ή το εισβάλλει δεκόρ. Τρώγεται, εννοείται, όλα τρώγονται. Είναι το λαχανικό της υπόθεσης, γιατί. Σαλάτα, Φάει βέβαια, αφού κάνουμε ισορροπημένη τροφή. Τελευταία. Ναι, και εγώ περιμένω τώρα να φάω κι άλλη τελευταία. Περιμένουμε λίγο να ψηθεί, οπότε... Μη φοβάσαι, θα το τιμήσουμε εμείς και αυτό. Εντάξει, θα το αφήσω, αλλά γιατί τα παιδιά ούτως ή άλλως. Απλά το μάτι τώρα εδώ λίγο. Εντάξει, εδώ έχουμε το έτοιμο, δεν κατάλαβες. Σεφ, δώστε ένα κύριο κρότημα. Ευχαριστούμε πολύ. Τα λέμε, χαιρετάει κιόλας. Τα λέμε τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα. Τι θα φάμε. Γλυκό ή άλλη μοίρα. Ψάρι. Πώς μας την έφερε έτσι, εγώ πίστευα κάνα γλυκά και ψάρι, ψάρι ή κανένα μαλάκιο. Ψάρι. Ψάρι. Λαβράκι. Όχι. Όχι. Σκορπίνα. Σκορπίνα. Σκορπίνα με το αλάτι θα κάνεις. Σκορπίνα. Σκορπίνα. Δεν λέμε άλλα, θα τα πούμε τη Δευτέρα. Μα πού τα ξέρεις εσύ όλα αυτά. Surprise, surprise. Ωραία, τη Δευτέρα, τη Δευτέρα. Εγώ με τον... Λίγο καρχαρία. Όχι, 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 όχι. Πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε σε τόσο δα λίγο με καλεσμένο έκπληξη. Έτσι θα το αφήσω.